Καταρχά, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι όλε οι κυβερνήσει στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχε για την πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα σε βάρο των λαών του. Προσπαθούν να κρύψουν τον πραγματικό μα αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν του βγαίνει. Γιατί δεν μπορούν να κρύψουν ότι η πολιτική που τσακίζει το λαό έχει στόχο να αυξηθούν τα κέρδη των ομίλων. Έχει στόχο να τηρηθούν οι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και οι ίδιε οι κατευθύνσει εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από όλε τι κυβερνήσει. Όπω φυσικά και το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου και συγκεκριμένα η διευθέτησή του. Δηλαδή η διαμόρφωση ενό πλαισίου που θα επιτρέψει στι επιχειρήσει να απασχολούν του εργαζόμενου όποτε θέλουν, όπω θέλουν και σε όποια μορφή θέλουν. Γιατί ο εργάσιμο χρόνο είναι για τον εργοδότη η μονάδα μέτρηση τη εκμετάλλευση ενό εργαζομένου. Πολλή δόρο έχει σηκωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πολλαπλέ συζητήσει έχουν γίνει κυρίω στο συνδικάτο του μετάλλου για το αν το αίτημα τη τετραήμερη εβδομάδα θα μπει στο τραπέζι των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πιο συγκεκριμένα θα επρόκειτο για μια τετραήμερη εβδομάδα των 32 ωρών αντί για 35 με πλήρη μισθολογική αποζημίωση. Εδώ θα πρέπει να υποθεί ότι το 35 στον κλάδο του μετάλλου κερδίθηκε μετά από μεγαλειώδει αγώνε εργατική τάξη. Βέβαια, η εβδομάδα των 4 ημερών υπάρχει εδώ και πολύ καιρό στη Γερμανία. Πολλέ συλλογικέ συμβάσει τη ΕΓΚΙΜΕΤΑΛ e επιτρέπουν τη μείωση των ωρών εργασία για τι επιχειρήσει, καθώ και προαιρετικέ ώρε εργασία για του εργαζόμενου. Πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν ήδη με μικρότερο ωράριο, αλλά με παράλληλα μειωμένε αποδοχέ. Στην πραγματικότητα, η ΕΓΚΙΜΕΤΑΛ e προώθησε για πρώτη φορά την τετραήμερη εβδομάδα το 1993 στον όμιλο τη Volkswagen, που βρισκόταν και τότε σε βαθιά κρίση. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση των αποδοχών κατά 10% και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν από 36 ώρες την εβδομάδα, 28,8, στο όνομα του να αποτραπούν οι 30.000 απολύσει που είχε ανακοινώσει η επιχείρηση. Σήμερα τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε και εσείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για όλα αυτά αποτελούν στην περιοχή μας οι εξελίξει του τελευταίου χρονικού διαστήματος σε μια σειρά από μεγάλες εταιρείε. Στην εταιρεία Trumflow, χάρη, ενώ σύμφωνα με τι ανακοινώσει τη ίδια εταιρεία, ο Τζίρο στα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη έσπασε δύο διαδοχικέ χρονιές ρεκόρ ετία στην ιστορία τη επιχείρηση, ενδεικτικά αναφέρουμε το 2021 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2022 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτο, με μια μείωση Τζίρου στα 5,2, η εταιρεία ακαριέα αποφάσισε μέσω διάφορων τρόπων τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και κατ' επέκταση και των αποδοχών των εργαζομένων κατά 10%. Στην εταιρεία αυτή, η ιδεολογία είναι ότι θέλει να διασφαλιστούν οι θέσει εργασία παρόλο που δεν αποκλείει και περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που δεν ανέβει η εισρωή παραγγελιών σύντομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα μέτρα προβλέπονται από συμφωνίε που έχουν συνάψει οι εργοδότε με τι ηγεσίε του Συνδικάτου Μετάλλου για τη διαχείριση του εργάσιμου χρόνου ανάλογα με τι διακυμάνσει τη οικονομία. Η μείωση των ωρών εργασία περνάνε επίση σε ένα λογαριασμό χρόνου εργασία που όταν και εφόσον αυτό το μέτρο αρθεί, οι εργαζόμενοι θα κληθούν να ισοσταθμίσουν τι ώρε που, αφαι... που, έχουν αφαιρεθεί μέσω υπεροριών φυσικά απλήρωτων. Άρα, διπλό απλήρωτο χρόνο. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία βγαίνει από δια δύο διαδοχικέ χρονιέ με ρεκόρ εκατονταετία. Σε άλλο παράδειγμα, από την εταιρεία Bosch που δραστηριοποιείται σε διάφορου οικονομικού τομεί, κυρίω στην αυτοκινητοβιομηχανία, επίση μετά από διαδοχικέ αυξήσει στο τζίρο και στην ανάπτυξή τη. Ενδεικτικά το 2022 88,2 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2023 91,6. Ανακοίνωσε από το Μάρτιο και όλο το 2024 την περικοπή 7.000 θέσεων εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αριθμό αυτό μεταβάλλεται συνεχώ, κάτι το οποίο δείχνει επίση το πόσο ελαστικό θέλουν οι καπιταλιστέ στο τοπίο στη διαχείριση του εργάσιμου χρόνου. Σε αυτέ τι κατευθύνσει, με μικρέ διαφοροποιήσει, κινούνται οι περισσότερε εταιρείε τη περιοχή, όπω η Mercedes, η Porsche, η Steel και άλλε. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι εκτό από αυτά τα μέτρα που μπορούν να πάρουν οι καπιταλιστέ, που είναι συνδιαμορφωμένα με τι σοσιαλδημοκρατικέ συνδικαλιστικέ ηγεσίε, στη φαρέτρα του έχουν και άλλε επιλογέ, όπω τα λεγόμενα Kurzarbeit. Η βραχυχρόνια εργασία δηλαδή, απευθεία με τι ευλογίε του κράτου. Ω βραχυχρόνια εργασία ορίζεται η προσωρινή μείωση του κανονικού ωραρίου εργασία σε μια επιχείρηση λόγω σημαντικής απώλειας εργασία. Η βραχυχρόνια εργασία μπορεί να επηρεάσει όλους ή μόνο ένα μέρο των εργαζομένων, ανάλογα με τι ανάγκε του εργοδότη. Ένα μέτρο το οποίο το κράτο το ίδιο τίνει τη χείρα βοηθεία προ τον εκάστοτε καπιταλιστή καθώ μέρο των αποδοχών που χάνει ο εργαζόμενο το πληρώνει το κράτο από χρήματα που έχουμε πληρώσει ξανά και ξανά. Το Kurzarbeit έχει αξιοποιηθεί αρκετέ φορέ στο παρελθόν, αλλά και σήμερα από πολλέ εταιρείε στη Γερμανία. Από τα παραδείγματα λοιπόν αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι παντού στον καπιταλισμό, παρά τι όποιε διαφορέ από χώρα σε χώρα, συναντάμε στι ίδιε καταστάσει και ότι η εκμετάλλευση τη εργατική τάξη είναι στην ημερήσια διάταξη. Το κύριο είναι η στάση του κάθε εργαζόμενου, όπου και αν βρεθεί, όπου και αν μεταναστεύσει, να παλεύει για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αλληλεγγύη, συλλογικότητα, ταξική πάλι. Αυτά είναι η πηξίδα. Ξεπερνώντα τι συμπληγάδε των ηγεσιών των συνδικάτων, τη σοσιαλδημοκρατία δηλαδή, τη ταξική ειρήνη. Γι' αυτό παλεύουμε να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική, τη κερδοφορία των μονοπωλίων, και να εκλέξουν οι εργαζόμενοι στα συνδικάτα του εργαζόμενου με ταξική συνείδηση. Σε αυτή τη ρότα δουλεύει και η ελληνική κοινότητα στου που απευθύνεται σε Έλληνε εργαζόμενου που είναι επίση θύματα τη ταξική εκμετάλλευση. Ένα κομμάτι εργαζομένων που η εργοδοσία αξιοποιεί το καθεστώ του μετανάστη και την εντείνουν. Ενώνουμε τη φωνή μας με το εργατικό κίνημα που παλεύει για μισθούς υγεία και παιδεία, για πεμπλοκή της Ελλάδας από τα πολεμικά σφαγεία και να είστε σίγουροι ότι η απεργία στις 20 Νοέμβρη στην Ελλάδα θα ακουστεί και εδώ, ανάμεσα στους Έλληνες μετανάστες και στον τόπιο το γερμανικό εργατικό κίνημα.